τηλεόραση του NSTV παρευρίσκεται εδώ στην εστία της Νέας Σμύρνης, όπου θα γίνει η κοπή της πίτας του Πανιωνίου και η βράβευση όλων των τμήματων του συλλόγου. Δεν γνωρίζουμε, λέει, ποια στοιχεία ενώνουν τα δύο σωματεία. Είναι βέβαιο όμως ότι πλέον δεν υπάρχει τίποτα για να χωρίσουμε. Γίναμε πρωτοσέλιδο. Εμείς αυτό που φτιάξαμε, αυτό που ονειρευτήκαμε, το πήγαμε ένα βήμα παραπέρα. Μας ξεπέρασε. Η νόφιν της ΕΝ με το έτερον εντάφτα σωματείων, χαριμιζόμενων και την... Είναι δίπλα μου η αρχηγός της ομάδας μπάσκετ του Πανιωνίου, η Πολίνα Σταμπούρλου. Πολίνα, η γυναική ομάδα μπάσκετ του Πανιωνίου παρευρέθηκε και αυτή εδώ στην κοπή της πίτας του συλλόγου. Πες μας τις εντυπώσεις σου από την εκδήλωση. Βραβευτήκατε κιόλας. Ήταν μια όμορφη εκδήλωση. Ο Πανιώνιος για άλλη μια φορά έδειξε ότι είναι μια οικογένεια. Ήταν όλα τα τμήματα του Πανιωνίου εδώ, μπάσκετ, βόλεϊ, ενόργανη, σκάκι. Ήταν μια όμορφη εκδήλωση, όπως είπα και πριν. Όπως κάθε χρόνο ο Πανιώνιος δίνει παρόν σε αυτά τα γεγονότα. Πες μας και λίγα λόγια για την ομάδα, τη μέχρι τώρα πορεία της. Η ομάδα, για νεοφώτιστη ομάδα αυτή τη στιγμή, έχει δείξει μια πολύ καλή πορεία. Ελπίζουμε ότι το μέλλον θα είναι ακόμα καλύτερο. Δουλεύουμε, προπονούμαστε και ελπίζουμε σε καλά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχε την χαρά, αν το θέλετε, να δώσει σε μένα και στον ομό σταυλό μου, τον κύριο Ζαμάνη, τις τύχες και τις μετοχές αυτού του συλλόγου για να μπορέσουμε σε δύο ερασιτέχνες παράγοντες, όπως είμαι εγώ και ο Νίκος ο Ζαμάνης, που για μας είναι μεγάλη τιμή αυτό που έκανε ο ερασιτέχνης Πανιώνιος, να δώσει, σαν λέω πάλι, τις μετοχές του, όπως και ο παλαιός πρόεδρος της ΠΑΕ. Κοντά μου ο πρόεδρος της ανδρικής ομάδας μπάσκετ του Πανιωνίου, ο κύριος Ιώνας Βαρουξάκης. Κύριε πρόεδρε, παρευρεθήκατε και εσείς εδώ σε μια όμορφη εκδήλωση για τον Πανιώνιο στην κοπή της πίτας του συλλόγου. Πείτε μας δύο λόγια. Ήταν μια εκδήλωση στο ύψος των περιστάσεων, στο ύψος του Πανιωνίου. Διαπιστώσαμε ότι όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη κινούνται σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Ευχόμαστε και το τμήμα ανδρικού μπάσκετ του χρόνου να βρίσκεται εδώ πέρα υπό την ιδιότητα πλέον ομάδας Α1. Αυτή είναι η ευχή μου. Πείτε μας δύο λόγια για την ομάδα μπάσκετ. Κάνει εκπληκτική πορεία φέτος στην Α2. Πάμε καλά. Υπάρχει σοβαρότητα από όλους, από τους παίκτες, το προπονητικό team. Ο κόσμος είναι δίπλα μας και προς το παρόν η πορεία είναι εξαιρετική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Δίπλα μου είναι η προπονήτρια της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Πανιωνίου, η κυρία Μαρία Καλαρά. Και εσείς παρευρεθήκατε εδώ στη μεγάλη γιορτή σήμερα του Πανιωνίου. Πείτε μας δύο λόγια. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Πολύ ωραία οργανωμένη όλη η εκδήλωση. Πραγματικά γυρίσαμε πολλά χρόνια πίσω και είναι καλό και για τους νεότερους να μαθαίνουν την ιστορία. Μία δική σας παίκτρια βραβεύτηκε, η Φέη Μπακοδήμου. Θέλετε να το σχολιάσετε αυτό? Είναι πολύ ωραίο να βραβεύονται τα παιδιά που πραγματικά θυσιάζουν πολλές ώρες και από τα σχολεία τους και από τα μαθήματά τους και κάνουν περήφανη την Ελλάδα και πόσο μάλλον και το Σύλλογο του Πανιωνίου. Η ομάδα βόλεϊ κάνει τη δική της προσπάθεια στον υπόμιλό της στην Α2. Τι θα θέλατε να φέρει το υπόλοιπο της χρονιάς? Υγεία, ομόνοια και επιτυχίες σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δίπλα μου ο Γενικός Αρχηγός του Πανιωνίου, ο Δημήτρης Χανιωτάκης. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Μία γιορτή σήμερα για τον Πανιώνιο, η κοπή της πίτας του Συλλόγου. Είδαμε και βράβευση όλων των τμήματων. Πείτε μας κι εσείς τη δική σας εντύπωση. Μετά από πολλά χρόνια πραγματοποιήθηκε μία εκδήλωση του Πανιωνίου, συνολικά του ερασιτέχνη. Μεγάλη επιτυχία με όλα τα παιδιά του Πανιωνίου και όλους τους παράγοντες που όλο το χρόνο υποστηρίζουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια στο έργο του Πανιωνίου.
Τι θα θέλατε να φέρει η χρονιά αυτή για την ομάδα? Αν μη τι άλλο, περάσαμε μια χρονιά του 2016 με πολλές επιτυχίες στον Ερασιτέχνη Πανιώνιο και το λιγότερο που μπορούμε να ευχηθούμε είναι να γίνουν οι επιτυχίες του 2016 και του 2017. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά. Ο κύριος Μιχαηλίδης να κόψει ένα κομμάτι, ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου. Μια όμορφη εκδήλωση για τον Πανιώνιο έφτασε στο τέλος της. Είδαμε τις βραβεύσεις όλων των τμήματων του Συλλόγου. Μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα εδώ, στην εστία της Νέας Σμύρνης. Για το nstv.gr, Ανδρέας Λεκάκης.